Εθνική τότε θα νοσότε, εντάξει. Τη Εθνική Τράπεζα τη Εθνική. Γιατί είπατε Τράπεζα τη Ελλάδα. Λάθο. Αν ο κύριο τώρα Στουρνάρα ήθελε να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση, όχι, ήταν δικό του θέμα. Δεν θα τον εξωθούσε σε παρέταση κυβέρνηση. Όχι, δεν είπε. Είναι ανεξάρτητη. Αλλά επειδή είπατε τι μετοχέ. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα για αυτό που ήταν δημοκρατικό του δικαίωμα. Αν δεν έχει αυτό που λένε οι Άγγλοι τα commanding heights, τα στρατηγικά υψώματα τη οικονομία, ώστε να μπορεί να δώσει ρευστότητα στη μικρή επιχείρηση που δεν έχει. Αν θέλεις να βρεις και τα θαλασσοδάνεια, διάφορους μεγαλόσχημους που έχουν εδώ Πακιστανούς ανασφάλιστους και τα έχουν κάνει τα λεφτά ή ακίνητα στο Λονδίνο ή λογαριασμούς σερβετικές τράπεζες ή και τα δύο, να κάτσεις να τους βάλεις, να τους ζητήσεις λογαριασμό και να βγάλεις και ένα φράγκο. Δεν λέω να τους κάτσεις τους καμνί. Μα δεν την ενδιαφέρει. Αυτό ήταν. Ένα μεγάλο θέμα για το πώς ήρθαμε ως εδώ. Από την άλλη πλευρά όμως, εγώ καταλαβαίνω απολύτως την κριτική είτε του ποταμιού είτε της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ο αντιπολιτευτικός αγώνας, υπάρχει και η πρόθεση να ξανάρθουμε στα πράγματα. Αυτά είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Αλλά εδώ δεν γίνεται παιχνίδι. Εδώ είμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη ώρα. Που ας κάνουν οτιδήποτε κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και το ΚΚΕ έκανε κριτική σήμερα. Ακούω για τον κύριο Κουτσούμπα, έκανε κριτική και σε πολλά πράγματα βάσιμη στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εδώ. Έχουμε πραξικόπημα του ΣΥΡΙΖΑ, σοβαρά το λέμε αυτό, επειδή κατέβηκε σε δημοψήφισμα όταν βάλανε στο μαχαίρι στο λαιμό. Αν κάποιος κάνει το πραξικόπημα, είναι η λεγόμενη εταίροι μας αυτή τη στιγμή, η επιχειρή μάλλον. Άκουσα τον κύριο Γιούνκερ τις προάλλες, ο οποίος έχει δικαίωμα βεβαίως να πάρει θέση. Δεν λέει κανείς, Ευρώπη είμαστε. Μπορεί να μην του αρέσει ο κύριος Τσίπρας, να μην του αρέσει η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού. Μπορεί όμως να λέει στα σοβαρά, μπροστά στα κανάλια, όποιο και αν είναι το ερώτημα, η απάντηση πρέπει να είναι ναι. Δηλαδή θέλει πολιτικούς στην Ελλάδα που όποιο και αν είναι το ερώτημα, η απάντηση που θα δίνουν θα είναι ναι. Μπορεί σήμερα ο κύριος Σούλτς, ο οποίος ως πρόεδρος των σοσιαλιστών, μπορεί να του αρέσει περισσότερο ο κύριος Θεοχάρης από τον κύριο Κορονάκη. Δικαίωμά του είναι, έχει τις ιδεολογικές του προτιμήσεις. Είναι όμως, έχει θεσμικό ρόλο, κύριε Θεοχάρη. Είναι πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Και αυτό που είπε, διάβαζα στο τηλεγράφημα του Γαλλικού Πρακτορείου πριν έρθω εδώ, όταν ήμουν στην Ελλάδα. Περιέγραψε τον τρόπο που θα ρίξει τον τζίπ. Έδωσε οδικό χάρτη, οδηγίες προς ναυτιλωμένους πώς θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, πρώτον θα ψηφίσετε ναι. Δεύτερον, θα παραιτηθεί η κυβέρνηση. Τρίτον, δεν θα πάμε σε εκλογές, αλλά θα κάνουν μια κυβέρνηση τεχνοκρατών. Καινούριο Παπαδήμο ή Στουρνάρα ή δεν ξέρω ποιον, κάποιος θα βρεθεί, φαντάζομαι. Αυτό πάντως είναι. Και τέταρτον, θα υπογραφτεί καινούριο μνημόνιο. Και πέμπτον, θα πάμε μετά για εκλογές. Και εγώ λέω, ο κύριος Τσίπρας. Τότε θα πρόκειται για το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Καραγκούνης έχει κάθε δικαίωμα, αξιωματική αντιπολίτευση είναι, να σύρει τα αμάξια, ας πούμε, στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό το βιασμό και εκβιασμό του ελληνικού λαού και της δημοκρατίας. Δεν βρίσκουμε καμιά κουβέντα. Και δεν θα είναι και σε βάρος του κυρίου Σαμαρά, αν θέλετε, αν αύριο ξανάρθει τα πράγματα. Εγώ έχω υπόψη μου ότι ο κύριος Σαμαράς. Θυμάστε, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου βγήκε στο Καστελόριζο και όλα αυτά και έλεγε την τεχνογνωσία του Δούνου-Τού που τη βλέπουμε τώρα, είχε βγει στα μπαλκόνια εναντίον του μνημονίου, ότι μας οδηγεί σε καταστροφή και δικαιώθηκε βέβαια. Θα επανέλθουμε. Και δικαιώθηκε σε αυτό. Δεν καταλαβαίνει πως αύριο, αν βρεθεί στα πράγματα. Τελειώνω αμέσως. Μετά από έναν τέτοιο ευτελισμό και εξευτελισμό κάθε ευρωπαϊκής αξίας και κάθε ένας ελληνικής δημοκρατίας, όποιος και να έρθει στα πράγματα πάνω. Είτε είναι ο Σαμαράς, είτε είναι ο Θοδωράκης, είτε είναι οποιοδήποτε. Θα τον βλέπουν όλοι σαν ένα χειράνθρωπο και ένα τελευταίο θέλω να πω. Μάλλον έχω καταχρεστεί τον λόγο, έχω προσώπηση πολιτικού κομμάτων. Αυτή η πρακτική που περιέγραψε ο Πέτρος Παπακοσταντίνου. Με σημείο αναφοράς, αν θέλετε, τις σημερινές δηλώσεις του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, του κ. Σούλτς. Δεν σας ενοχλεί εσάς ως Έλληνα? Θα σας πω κάτι. Πιθανότατα να ζούμε σε μια άλλη χώρα ή σε μια φανταστική χώρα. Εγώ θα σας πω, το εξής. 2,5 χρόνια από τον Ιούνιο του 2012, γιατί συμμετείχα ως τότε υφυπουργός στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και κάναμε διαπραγμάτευση. 2,5 χρόνια είχαμε ακριβώς τους ίδιους κινδύνους. Είχαμε ακριβώς τους ίδιους ανθρώπους απέναντί μας. Εχθρικότατους. Και σας έλεγαν forget it, Γιάννης, και το ξεχνάγατε. Αυτή δεν το ξεχάσανε. Ακούστε με λίγο. Ναι, ελπίζω να μην. Ελπίζω γρήγορα να ξεχάσει ο ελληνικός λαός αυτό που έχει υποστεί σήμερα. Το ξεχάσανε. Δεν ξέρω αν θα ξεχαστεί. Καλά, ακούστε με λίγο. Εδώ και 2,5. Περιμένετε λίγο. 2,5 χρόνια για να γίνει καταδοχή, γιατί να ζούμε σε μια φανταστική ή σε ένα φανταστικό κόσμο. 2,5 χρόνια. Δεν έχει σημασία. Αντιμετωπίσατε τα ίδια βεβαίω. Όμω δεν θα κλείνανε τράπεζα. 2,5 χρόνια είχαμε ακριβώς τους ίδιους συμπεριφορά. Προσέξτε. Με χειρότερους δημοσιονομικούς αριθμούς και δεδομένα. Είχαμε
9% έλλειμμα στο ΑΕΠ. Ναι, αλλά τώρα μας έχουν φάει. Και αν θέλετε για να σας ενισχύσω σε αυτό, μισό λεπτό μόνο, το δεύτερο κριτική που θέλω να κάνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε την κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ένα λεπτό πράγματα. Για να, θα σε ενισχύσει αυτό. Το δεύτερο ήταν ότι επειδή ακριβώς ήταν πάρα πολύ καλός Ευρωπαίος ο κύριος Τσίπρας και αφελώς πάρα πολύ καλός Ευρωπαίος, ενώ σας είχε κόψει από εσάς, από την κυβέρνηση του κύριου Σαμαρά. Σας είχε κόψει κάθε χρηματοδότηση από τον περασμένο Ιούλιο, καθίσαμε και δώσαμε 11 δις. Χωρίς να παίρνουμε ένα ευρώ. Ναι, ναι. Αυτό να αναφερθείτε στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έδωσε χρήματα. Μα έπρεπε να έχει κάνει αναστολή προηγούμενων από την πρώτη στιγμή. Χωρίς να έχει, περιμένετε, χωρίς να έχει κάνει καμία συμφωνία. Ναι, αλλά μην το κατηγορείτε ότι δεν είναι Ευρωπαίο. Να σταματήσω λίγο. Όχι, δεν λέω αυτό. Ακριβώς το αντίθετο. Έπρεπε να έχει κάνει συμφωνία. Τι λέω, ότι ακριβώς τους ίδιους κινδύνους είχαμε αντιμετωπίσει εμείς 2,5 χρόνια. Με πολύ χειρότερα δημοσιονομικά δεδομένα. Εμείς όμως. Δεν αφήσαμε τη χώρα έκθετη ποτέ. Πώς δεν αφήσατε, ουρές σε απόλυτο κίνδυνο δεν ποτέ. Δεν είχε τα ATM, είχε τα σύντια ουρές. Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο την εύκολη αυτή κριτική. Δεν είναι το ίδιο. Ξέρετε τι συμβαίνει τώρα. Ξέρετε τι συμβαίνει τώρα. Άνθρωποι που ήταν επιχειρήσεις, αυτή τη στιγμή έχουν καταστραφεί και πάνε στα συσίδια. Δηλαδή, εκεί θα πάμε να φέρουμε και το άλλο 50% σε συσίδια. Κύριε Καραγκούν, καταρχήν δεν με βρίζεστε με εμένα. Δεν ήμουν επιθετικός απέναντί σας. Σας παρακαλώ. Ούτε είχα καμία πρόθεση. Και αναγνωρίζω πως η κυβέρνησή σας έζησε τις ίδιες πιέσεις. Άλλο πώς απάντησε. Ναι. Αλλά η πατησίων δεν έγινε να κορταθεί ο χρεοκομμένων επιχειρήσεων μέσα σε μια εβδομάδα. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Βεβαίως. Τι έπρεπε λοιπόν να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Είχε 5 μήνες μπροστά. Μας διαβεβαίωνε 2 μήνες μετά από όπου το ενέλαβε η κυβέρνηση, την διακυβέρνηση, ότι καθαρογράφεται συμφωνία. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Συγγνώμη, με ποιους συζητούσαν. Συζητούσαν με άλλους ανθρώπους. Όταν συζητάς με τους εταίρους σου και λες ότι καθαρογράφεται συμφωνία, πάει να πει ότι υπάρχει ένα κοινό σημείο. Τους είχατε πει εσείς με τι είδους ποιών ανθρώπων συζητούσαν. Τώρα να είμαστε, εντάξει, να πούμε, να είμαστε λίγο υπεύθυνοι. Συζητάνε. Υπάρχει μια υπεύθυνη κυβέρνηση που συζητάει με τους εταίρους. Γιατί ήταν υπεύθυνοι οι εταίροι μας. Δεν είδατε τι κάνανε. Ακούστε με λίγο. Ό,τι δέχονταν ο ΣΥΡΙΖΑ, την άλλη μέρα μεγάλωσε η λογική. Όταν εγώ λοιπόν μπαίνω σε μια λογική να ακούσω τον υπεύθυνο πρωθυπουργό που μου λέει ότι καθαρογράφεται η συμφωνία. Και παρόλα αυτά. Καθαρογραφόταν. Και την άλλη μέρα του συνέχιζε να καθαρογράφεται. Όχι, άλλα όχι, 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 περιμένετε λίγο. Δεν έγινε αυτό, κύριε Καραγκούνη. Εγώ είδα λοιπόν μια κυβέρνηση όπου άφηνε το χρόνο να περνάει. Βεβαίως πλήρωνε τις υποχρεώσεις χωρίς να έχει πάρει, να έχει κάνει συμφωνία για να πληρώνει τις υποχρεώσεις. Να υπάρχει ένα σχέδιο. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Θα σας πω, μα εδώ θα φτάσω. Δεν είχαν κρυφή ατζέντα. Να βρεθούμε εδώ. Κρυφότατη ατζέντα. Άρα δηλαδή. Αυτό αποδεικνύεται. Ότι ήθελε ο κύριος Τσίπρας να μας βγάλει από το ευρώ. Αποδεικνύεται αυτό. Ότι όταν έχεις φέρει γελάνε και τα πλακάκια, κύριε Καραγκούνη. Γελάνε και τα πλακάκια. Εντάξει, δηλαδή, εντάξει, κύριε Κορνέκη, είχαμε κρυφό σχέδιο. Έχουμε καταθέσει προτάσεις σε προτάσεις. Αυτή τη στιγμή, κύριε Κορνέκη, σας παρακαλώ τώρα. Τη τι είναι αυτά που λέτε. Δείξτε λίγο μια εσείς κάνετε μικροκομματική ας πούμε, επίθεση χωρίς λόγο. Όταν οι όλες οι επιχειρήσεις του τουρισμού καταστρέφονται σήμερα. Θέλετε να κουβεντιάσουμε για τα σοβαρά προβλήματα. Πείτε στον κόσμο αυτή τη στιγμή ένα συγγνώμη για αυτό που έχετε κάνει. Καταστρέφονται όλοι οι Έλληνες αυτή κύριε τη στιγμή. Κύριε Καραγκούνη, πείτε μην κάνετε τέτοιες εγκρίξεις. Δεν σας παίρνει, έχετε δείξτε καταστρέψει για 5 χρόνια τη χώρα. Δεν σας παίρνει να κάνετε δείξτε μια μετριοπάθεια να δούμε πώς θα σώσουμε την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κύριε Κορνάκη κομματικό το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Μόνο κομματικά όμως το αντιμετωπίζετε. Επιτίθεται στη χώρα και εσείς το αντιμετωπίζετε κομματικά. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Εσείς το αντιμετωπίζετε κομματικά. Κύριε Καραγκούνη. Και βάζει ένα δικαστικό δημοψήφισμα. Πότε. 5 μέρες στο τελεσίγραφο, κύριε Καραγκούνη. 5 μέρες. Διληματικό, ναι, διχαστικό γιατί. 5 μέρες μετά τη λήξη της συμφωνίας. Άφησαν έκθετη τη χώρα. Οδηγήσαν στο κλείσιμο των τραπεζών. Γιατί δεν έγινε το δημοψήφισμα μια εβδομάδα. Αν μπορώ, επειδή ο κύριος Καραγκούνης. Έχει δίκιο. Εγώ δεν θα απαντήσω για λογαριασμό τη κυβέρνηση. Για λογαριασμό τη κυβέρνηση. Αλλά θα σα πω. Μισό λεπτό, επειδή δεν απαντάω για λογαριασμό τη κυβέρνηση. Όπως ξέρετε, δεν έχω κανένα ρόλο. Αλλά επειδή δεν μπορεί να γίνει έτσι η συζήτηση, κύριε Καραγκούνη. Εγώ δεν διακόπτω κανένα πάντως. Να δώσω μια ερμηνεία στο ερώτημα που έβαλε γιατί είναι σοβαρό. Ακούω υπομονετικά δεν απαντάω. Γιατί αναφέρθηκε και στον κύριο Γεωργιάδη και στην κυρία Μπακογιάννη. Όταν χτυπάγαμε το καμπανάκι, εμείς ήμασταν κινδυνολόγοι. Τώρα που ήρθε η καταστροφή, τι θα πούμε. Μην τον υπερασπίζεστε και στα πάντα τον κύριο Γεωργιάδη. Έθεσε, κύριε Καραγκούνη, να προχωρήσουμε. Έθεσε ένα ζήτημα, κύριε Κορνάκη, γιατί δεν έκανε το δημοψήφισμα η κυβέρνηση 15 μέρες νωρίτερα. Έτσι ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο να κλείσουν οι τράπεζες, να εξαντληθεί το όριο. Εξαγόταν η συζήτηση. Εμείς ξαφνικά φεύγαμε τραπέζι της συζήτησης και λέγαμε πάμε να κάνουμε δημοψήφισμα. Δεν θα μας κατηγορούσαν όλοι ότι δυναμητήσαμε τη συζήτηση. Κύριε Κορνάκη, δεν θα μας κατηγορήσουν. Σας παγίδευσαν. Σας παγίδευσαν οι Ευρωπαίοι. Πήγαιναν σήμερα με αυτή την πρόταση και αύριο σας ζητούσαν κι άλλα. Παγιδεύτηκε η κυβέρνηση. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πρέπει να δούμε, επιτρέψτε μου λίγο, γιατί άκουσα υπομονετικά πάρα πολλά πράγματα.
Έχουμε 5 μήνες που η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγμάτευση υπό συνθήκες οικονομικής ασφυξίας. Θυμίζω ότι στις 18 Φλεβάρι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παίρνει απόφαση για την άρση του Weaver και της δυνατότητας αγοράς εντόκων γραμματείων από τις ελληνικές τράπεζες και βάζει την ελληνική οικονομία σε μια τροχιά εκβιασμών και ασφυξίας. Και από τότε εμείς προσπαθούμε ειλικρινώς, καταθέτοντας προτάσεις, κάνοντας και πίσω. Και γι' αυτό δεν στέκουνε τα επιχείρημα του κ. Καραγκούνη, λέω. Δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι εμείς είχαμε σχέδιο να τεινάξουμε τη διαπραγμάτευση, όταν με πολύ κόπο έχουμε πάει πολύ πίσω από τις θέσεις μας. Έχουμε αποδεχτεί και μέτρα που θεωρούμε ότι είναι λάθος, ότι είναι υφεσιακά, για να βρούμε μια συμφωνία, αλλά τουλάχιστον να λύνει και το ζήτημα του χρέους και να ανοίγει μια προοπτική. Και σε αυτούς τους 5 μήνες εμείς κάνουμε μεγάλες προσπάθειες και να κινήσουμε την ελληνική οικονομία. Θυμίζω τον νόμο της 100 δόσης και για τα ασφαλιστικά ταμεία, ναι, και για τα χρέη προς το δημόσιο, αλλά και μια σειρά από άλλες προτάσεις που κάναμε. Για πολύ διάστημα η πλευρά των θεσμών δεν έδινε προτάσεις. Καταθέσαμε προτάσεις που ήταν βάση, την επόμενη μέρα δεν γίνονταν βάση. Καταθέσαμε προτάσεις που θεωρήθηκαν επαρκείς από την πλευρά των θεσμών και μετά ήρθαν οι θεσμοί με ένα κείμενο που επανέφεραν όλοι τους στην αρχική τοποθέτηση. Μισό λεπτό. Θέλω να πω, να βγάζουμε κάποια συμπεράσματα από αυτήν την πορεία. Γιατί δεν μπορεί να κάνουμε μόνο μικροκομματική κριτική εδώ. Θέλω να πω ότι επιχείρημα που λέει ότι εμείς θέλαμε, είχαμε σχέδιο να τεινάξουμε τις διαπραγματεύσεις στον αέρα, δεν στέκεται πουθενά. Η άλλη πλευρά μπορεί να έχει ένα τέτοιο σχέδιο, κύριε Κορονάκη. Βεβαίως. Και θα σας απαντήσω αμέσως. Εμείς θέλουμε από αυτούς τους 5 μήνες ματώσαμε για να βρεθεί λύση. Βάλαμε το ζήτημα του δημοψηφίσματος όταν φτάσαμε στο ακρότατο όριο. Όταν μας είπανε αυτό είναι και ή το παίρνετε ή φεύγετε χωρίς συμφωνία. Όταν την προηγούμενη Παρασκευή όλα τα κανάλια, όλα τα δελτία ειδήσεων λέγανε, η κυρία Μέρκελ είπε σαφώς ότι αν μέχρι την Κυριακή το βράδυ, ξημερώματα Δευτέρας, δεν υπάρχει συμφωνία, δεν θα ανοίξουν τράπεζες. Το είπε η κυρία Μέρκελ. Ναι. Αυτό ήταν τελεσίγραφο ή δεν ήταν? Ήταν, αλλά... Απέναντι σε αυτό το τελεσίγραφο, μισό λεπτό. Απέναντι σε αυτό το τελεσίγραφο, μισό λεπτό. Κύριε Καραγκούνη, αφήστε να μπορέσουμε να κάνουμε ένα συλλογισμό. Αφήστε με να κάνουμε ένα συλλογισμό. Τα ακούσατε. Ακούσαμε, μιλήσατε 2 φορές. Δεν απαντάτε όμως. Λέω, μισό λεπτό θα απαντήσω όλα. Απέναντι στο τελεσίγραφο, λοιπόν, εμείς όπως είχαμε πει από την αρχή, όταν βρεθούμε εκτός των ορίων της εντολής που έχουμε λάβει, θα επιστρέψουμε στον ελληνικό λαό και αυτό που κάναμε. Και ζητήσαμε εγκαίρως, εμπρόθεσμα, μία παράταση. 2 μηνών ζητήσαμε εμείς, αλλά θα μπορούσε να ήταν και 10 ημερών. Ζητήσαμε μία παράταση για να τοποθετηθεί ο ελληνικός λαός και να μπορέσουμε να πάμε. Και δεν δόθηκε αυτή η παράταση. Και μετά, με βάση αυτή την απόφαση της μη παράτασης, η ΕΚΟ του πήρε απόφαση να μην δώσει έλα. Ενώ ήξερε ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι στα κόκκινα. Επειδή γνωρίζουμε τι ακριβώς έγινε. Άρα ποιος έκλεισε τις τράπεζες τώρα? Θέλω να σας πω το εξής. Το Eurogroup, η ΕΚΟ του ή εμείς? Να σας δώσω παρακαλώ πολύ. Κύριε Καραγκούνη, επιτρέψτε μου. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Καραγκούνη. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Δεν καταλαβαίνω. Απόλυτα καταλαβαίνω. Μια χαρά καταλαβαίνω. Φαρδιά πλατιά είναι υπογραφή. Το μάτι σας δεν προστατεύεται. Φαρδιά πλατιά. Κύριε Κορονάκη, θέλω να μου απαντήσετε το εξής. Γιατί αυτό που μας περιγράφετε. Πώς προστατεύετε τον ελληνικό λαό? Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Με δεδομένη την εμπειρία της πεντάμινης διαπραγμάτευσης και τη στάση αυτή που επέδειξαν οι εταίροι όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με τις παλινοδίες, με το σβήσε γράψε, με το συμπλήν, με το 13-23, ποιο είναι στο 23, ποιο είναι στο 13, τι αναμένετε, κύριε Κορονάκη? Δηλαδή, θεωρούσατε ότι θα επιδείξουν την ίστατη στιγμή μία διαφορετική στάση? Ναι, γιατί να μην έχουμε απαιτήσεις η Ευρώπη να έχει μια δημοκρατική στάση απέναντι σε αυτό το θέμα? Γιατί δεν σας έχει δείξει κάτι? Ναι, γιατί να μην... Είχατε δείξει κάτι, κύριε Κορονάκη? Είχατε την αίσθηση... Είναι λύκοι οι εταίροι μας, κύριε Θεοχάρη. Είναι λύκοι οι εταίροι μας. Να βγει στο κόμμα σας ο κύριος Θοδωράκης την επόμενη φορά που θα πάει να επισκεφτεί τον κύριο Σούλτς, να του πει είστε λύκος, να μην τον χτυπάει στην πλάτη. Να του πει είστε λύκος. Λοιπόν, μισό λεπτό. Δεν γίνεται συζήτηση, κύριε Καραγκούνη. Καταλαβαίνω την έντασή σας. Δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση. Αφήστε με να ολοκληρώσω ένα συλλογισμό. Κύριε Καραγκούνη, αλλά μην επιτείνουμε αυτή την ένταση. Είχατε ένα τσαγάκι, κάτι, ένα χαμομήλιο να χαλαρώσετε? Είχατε την αίσθηση ή την υπόσχεση ότι θα είχαμε παράταση? Δεν εκπροσωπείτε τους συνταξιούχους, κύριε Καραγκούνη. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Πρέπει να σταματήσετε. Ναι, έχετε δίκιο. Σας παρακαλώ, διευκολύνετε. Δεν μπορώ να ακούσω ούτε τις ερωτήσεις σας, ούτε να τοποθετηθώ. Είχατε την αίσθηση ή την υπόσχεση ότι θα υπάρξει παράταση?
του προγράμματος. Είχαμε μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Το ξέραμε αυτό. Είχαμε πολύ σκληρούς αντιπάλους απέναντι. Το ξέραμε. Ξέραμε ότι η διαπραγμάτευση ήταν σκληρή. Εδώ όμως έχουμε κάτι παραπάνω. Εδώ έχουμε οικονομικό πόλεμο και μια προσπάθεια να ρίξουν την κυβέρνηση. Χθες η κυρία Λαγκάρτ το είπε πεντακάθαρα. Δεν μπορεί να κρυφτεί κανένας. Είπε το πρόβλημα δεν είναι η συμφωνία, δεν είναι τα νούμερα. Το πρόβλημα είναι η κυβέρνηση. Γιατί το πρόβλημα είναι η κυβέρνηση? Γιατί αυτή η κυβέρνηση αμφισβήτησε τον πυρήνα της πολιτικής που εφαρμόζεται στην Ευρώπη. Αυτό δεν υπήρχε. Τη λιτότητα. Και βέβαια υπήρχε. Αλλά εδώ πρέπει να δούμε. Τους βοηθήσατε κι εσείς με λάθη. Μισό λεπτό να το κουβεντιάσουμε. Εγώ δεν λέω ότι τα κάναμε όλα σωστά. Δεν θα πω ότι τα κάναμε όλα σωστά. Θα κάναμε και λάθη. Να σας θυμίσω. Λέω όμως ότι εμείς στην κρίση της κρίσιμης ώρας δεν προδώσαμε. Να ολοκληρώσω τη φράση μου, κύριε Παπακοσταντίνου, να ολοκληρώσω τη φράση μου. Το βασικό στοιχείο είναι ότι εμείς δεν προδώσαμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Δεν υπογράψαμε ό,τι μας φέρανε. Ο κύριος Καραγκούνης, ο κύριος Θεοχάρης μας λέγανε την πρώτη μέρα. Υπογράψτε. Τι να υπογράψουμε? 1,8 δις περικοπές συντάξεις, 1,8 δις από το ΦΠΑ, όλα αυτά, μια σειρά από μέτρα. Αφήστε λίγο. Μας λέγανε να υπογράψουμε μια σειρά από μέτρα χωρίς κανένα αντάλλαγμα στο χρέος, χωρίς ευνοϊκή χρηματοδότηση, χωρίς να μπορούμε να πάμε δηλαδή σε ένα διαφορετικό δρόμο. Τι μας λέγανε ο κύριος Καραγκούνης? Και δώσατε μέτρα 8 δισεκατομμύρια. Μας λέγανε υπογράψτε μνημόνιο. Αυτό μας λέγανε. Υπογράψτε σκληρό μνημόνιο. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Δεν θέλουν συμβιβασμό. Θέλουν ταπείνωση. Δεν θέλουν λύση. Θέλουν να συνεχιστεί ο αργός θάνατος. Θέλουν κατάλυση της δημοκρατίας. Θα τους αφήσεις? Όχι. Για την Ελλάδα της αξιοπρέπειας. Για την Ευρώπη της δημοκρατίας. Ψήφισε ναι στην Ελλάδα. Ναι στο ευρώ. Εκτάκτος την Παρασκευή στην ημερησία του Σαββάτου, Ιζαμπέλα Λιέντε, η εμβληματική συγγραφέας της Λατινικής Αμερικής, ένα ζωντανός μύθος της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Εκτάκτος την Παρασκευή, το επουράνιο σχέδιο, στην ημερησία του Σαββάτου. Αυτό το Σάββατο εκτάκτος με τον ελεύθερο τύπο της Κυριακής. Όλες οι δραματικές πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις και μεγάλες προσφορές. Σταυρόλεξα και Σουντόκου. Δύο τόμοι για τις απαιτήσεις όλων των λιτών. Μαζί, ο ασυμβίβαστος. Η δημοφιλής ταινία με τον αξέχαστο Παύλο Σιδηρόπουλο. Και Σλακτέρα. Τρία κυκλοφόρητα επεισόδια που θα σας ταξιδέψουν στην περιπέτεια. Ελεύθερος τύπος της Κυριακής. Εκτάκτος το Σάββατο στο Έθνος της Κυριακής. Λούκι Λουκ, ο άνθρωπος που πυροβολεί πιο γρήγορα και από τη σκιά του, επιστρέφει με νέες περιπέτειες. Κάθε εβδομάδα, ένα νέο συλλεκτικό τεύχος με τα αυθεντικά κόμιξ του πιο διάσημου καουμπόι. Εκτάκτος το Σάββατο, Ιτάλτον σε γάμο, στο Έθνος της Κυριακής. Εκτάκτος αυτή την Παρασκευή, στα Παραπολιτικά. Νότης Φαγιανάκης, live. Μη χάσετε το 5ο CD της ακυκλοφόρητης συλλογής. Μια βραδιά με τον Νότι. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή στα Παραπολιτικά. Μόνο με 3,5 ευρώ. Διαβάστε στο διπλό τεύχος του ΚΡΑΣ την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Ο Αντώνης Σαμαράς δηλώνει: ούτε εγώ ούτε ο Τσίπρας σε κυβέρνηση συνεργασίας. Ο Πάνος Καμένος ρίχνει τη βόμβα. Αν έρθει μνημόνιο, παρατάω τον Τσίπρα και την πολιτική. Ο Θέμος Αναστασιάδης τα λέει όλα για όλους. Ο κορυφαίος της Ευρώπης, Βασίλης Πανούλη, σε μια καυτή εξομολόγηση που θα συζητηθεί για πρώτη φορά στο ΚΡΑΣ. Αντώνιο Νέγκρι, εγώ και οι Ερυθρές Ταξιαρχίες. Τέτα τέτ με την Κέρι Κένεντι, έχω συγχωρέσει το δολοφόνο του πατέρα μου. Αποστολή στο Παρίσι. Ο διευθυντής της Λιμπερασιόν Λοράντζο Φραν ομολογεί: δεν θα τα χαλάσουμε με τους Γερμανούς για την Ελλάδα. Και ο αρχισυντάκτης της Αρλή Επτό μιλά για τη ζωή μετά το μακελιό. 300 σελίδες γεμάτες αποκαλύψεις και ρεπορτάζ. Μην το χάσετε.
Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Η χρυσή δεκαετία του 80. Οι σημαντικότεροι Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές σε επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Το Σάββατο και τα τρία CD με όλα τα μεγάλα τραγούδια από το 1980 έως το 1990. Μαζί τα καλοκαιρινά 80's. Τα ωραιότερα καλοκαιρινά τραγούδια της δεκαετίας του 80 σε ένα συλλεκτικό CD. Κάθε ξημέρι ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα που γνώρισε τη Γογό. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Μα να Real News, η αληθινή εφημερίδα. Αλλά στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας ο πραγματικός βασιλιάς της περιοχής δεν είναι άλλος από το λιοντάρι. Αν προτιμάτε να σας λένε τα πράγματα με το όνομά τους, Εφημερίδα των Συντακτών. Μοναδικοί εργοδότες, οι αναγνώστες μας. Είμαστε εδώ λοιπόν στην ΕΡΤ σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, έτσι, με πολύ έντονες αντιπαραθέσεις και ανεγκλήσεις. Μπορούμε όμως πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Η σύγχρονη ιστορία του τόπου, οι πιο σημαντικές στιγμές έχουν επισφραγιστεί με μεγάλα όχι. Με μεγάλα όχι. Και αυτό θα είναι ένα μεγάλο όχι. Ένα μεγάλο όχι που θα δημιουργήσει έναν μεγάλο σεισμό στην Ευρώπη. Και δεν θα δώσει την ευκαιρία σε κάποιους, γιατί εγώ παραδέχομαι ότι κάποιοι επιδιώκουν. Κάποιοι μέσα στο σκληρό πυρήνα των συντηρητικών δυνάμεων της Ευρώπης επιδιώκουν η Ελλάδα να αποτελέσει ένα τιμωρητικό παράδειγμα. Αλλά δεν είναι μόνοι τους στην παγκόσμια, στο παγκόσμιο πλαίσιο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια υπόθεση που αφορά όχι μόνο την Ευρώπη, αφορά τον κόσμο ολόκληρο. Παρεμβαίνουν από μια πλευρά οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα. Όλοι κοιτάνε με μεγάλη αγωνία ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Όλοι όμως... Και πιστεύω ότι το ισχυρό όχι θα μας βοηθήσει να φτάσουμε γρήγορα σε μια συμφωνία, επαναλαμβάνω, η οποία θα είναι με βιώσιμους όρους. Και είμαι ανοιχτός σε παραχωρήσεις. Αρκεί η συμφωνία να δώσει προοπτική, να μην ανησυχεί ο κόσμος, διότι θα έχουμε συμφωνία σε 48 ώρες μετά το δημοψήφισμα. Αν επικρατήσει το ναι, θα έχουμε μία προοπτική και μία συμφωνία, η οποία δυστυχώς για τον ελληνικό λαό δεν θα δώσει διέξοδο. Γιατί? Γιατί θα φορτώσει μέτρα ηφαισιακά, χωρίς το αντιστάθμισμα της ανάπτυξης. Διότι το πλαίσιο της χρηματοδότησης που μας δίνουν δεν είναι επαρκές, διότι δεν υπάρχει αναδιάρθρωση του χρέους που είναι απαραίτητη και αναγκαία και σε 5 μήνες θα ξανακληθούμε να μιλάμε για ένα τρίτο μνημόνιο. Αν αυτό επιλέξει ο ελληνικός λαός, θα είναι απολύτως σεβαστή η επιλογή του. Και βεβαίως εμείς δεν κινούμαστε με βάση τις δικές μας επιθυμίες, με βάση το Σύνταγμα. Mm-hmm. Το Σύνταγμα θα εφαρμόσουμε. Δηλαδή... Αμέσως η επιθυμία του ελληνικού λαού θα γίνει νόμος. Εγώ θα παραμείνω εκ του ρόλου μου ο θεσμικός εγγυητής και θα κινήσω τις απαραίτητες διαδικασίες. Θα πάμε σε εκλογές. Κυρία Χούκλη, μην προτρέχετε. Σας είπα ότι θα παραμείνω θεσμικός εγγυητής της εφαρμογής του Συντάγματος και θα προχωρήσουν οι διαδικασίες εκείνες που προβλέπει το Σύνταγμα μέσα από τη συνεννόηση και με τα συλλογικά όργανα του κόμματός μου, αλλά και μέσα από τη συνεννόηση με τους πολιτιακούς παράγοντες και τα άλλα κόμματα. Νομίζω ότι δύο ζητήματα, αυτά που είπαμε και στην αρχή, βγαίνουν από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τουλάχιστον το απόσπασμα που ακούσαμε, ότι σε 48 ώρες αφού πάρει το όχι, ή θεσμικός εγγυητής αφού πάρει το ναι. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε. Ερώτημα, Πέτρο, ναι. θα το αναλύσουμε θα εδώ στο τραπέζι. Μετά, μπορούμε να πάμε στη Βουλή, να δούμε την πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μπορούμε να τη δούμε. Κυρία Πρόεδρο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ακούσατε ποια εμείς εκτιμούμε ότι είναι τα δύο βασικότερα σημεία από τη συνέντευξη την απόψινή στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Τι είναι δεν αυτό άκουσα που... ποια επιλέξατε ως δύο βασικότερα επιλέξαμε σημεία. Επιλέξαμε το ότι σε 48 ώρες
Σε 48 ώρες, εάν πάρει το όχι η κυβέρνηση, θα φέρει συμφωνία στην Ελλάδα. Και ήθελα να ρωτήσω, τι είναι αυτό που κάνει την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να αισιοδοξεί ότι εάν πάρει το όχι, οι εταίροι θα δώσουν την έγκρισή τους έτσι ώστε να υπάρξει συμφωνία. Σε μέτρα που να είναι υποφελή και για μας. Και να προσθέσω, κυρία Κωνσταντοπούλου, το εξής. Ναι. Με δεδομένο τις δηλώσεις που έχουμε και σήμερα και τις προηγούμενες ημέρες, ότι ένα όχι θα καταστήσει ακόμη πιο δύσκολη, από πλευράς Ευρωπαίων αξιωματούχων, θα καταστήσει ακόμα πιο δύσκολη μια συμφωνία. Λοιπόν, εγώ θα σας έλεγα καταρχάς ότι θα επέλεγα και πολλά άλλα σημεία της συνέντευξης του Πρωθυπουργού ως πάρα πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Όπως ας πούμε ότι το δημοψήφισμα αυτό άργησε 5 χρόνια. Είναι ένα δημοψήφισμα που αφορά την ύπαρξη του λαού μας, αφορά την συνέχιση και το σεβασμό στη δημοκρατία. Είναι ένα δημοψήφισμα που καμία από τις προηγούμενες κυβερνήσεις οι οποίες ενέχονται στην καταστροφή και στη χρεοκοπία, δεν τόλμησε να προκηρύξει, ακριβώς διότι δεν ήθελε να ακουστεί η ετιμιγορία του ελληνικού λαού. Το δεύτερο που θα σας έλεγα είναι ότι προκύπτει ξεκάθαρα ότι αυτό που ζητεί η κυβέρνηση και αυτό που καλείται ο ελληνικός λαός να πράξει είναι να της δώσει μια πολύ ισχυρή εντολή απόκρουσης ενός σχεδίου το οποίο είναι καταστροφικό για το λαό και την κοινωνία. Ενός σχεδίου που θα μας πάει ακόμη πιο πίσω από ό,τι μας πήγαν τα μνημόνια. Διότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι τα μνημόνια μας πήγαν σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης και καταστροφής και ευτυχώς πρέπει να σας πω ότι οι περισσότεροι συμπολίτες μας, αυτοί που βιώνουν την δυστυχία των μνημονίων, δεν το ξεχνούν επειδή προπαγανδίζουν το ναι οι κεντρικοί τηλεοπτικοί σταθμοί που εκπροσωπούν συμφέροντα που ωφελήθηκαν από τα μνημόνια σε βάρος της κοινωνίας. Θα σας έλεγα επίσης ότι έχει τεράστια σημασία να υπενθυμίσουμε ότι ακόμη τουλάχιστον σε επίπεδο θεσμικό και σε επίπεδο ιδρυτικών και καταστατικών συνθήκων της Ευρώπης, η δημοκρατία είναι η υπέρτατη αξία, η κοινωνική ευημερία είναι αδιαπραγμάτευτο αγαθό και βέβαια η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να τίθεται υπό διακύβευση και δεν μπορεί να θυσιάζεται για να σωθεί κανένας οικονομικός ή λογιστικός υπολογισμός. Οι Έλληνες σήμερα δίνουν έναν αγώνα ύπαρξης που είναι ταυτόχρονα αγώνας για λογαριασμό όλων των λαών της Ευρώπης. Αν αυτός ο αγώνας είχε δοθεί μαζί με τους Κυπρίους το Μάρτιο του 2013, όταν ο ίδιος εκβιασμός περίπου με τις ίδιες τεχνικές, με μια εχθροπραξία, το κλείσιμο των τραπεζών απευθύνθηκε σε αυτόν τον μικρό λαό, το Κυπριακό. Αν είχαμε συστρατευθεί τότε μαζί του και τον είχαμε προστατεύσει, δυστυχώς η κυβέρνηση Σαμαρά τότε επέλεξε να του επιτεθεί μαζί με τους υπολείπους του Eurogroup, δεν θα είχε ανοίξει ο δρόμος για την επανάληψη αυτού του εκβιασμού. Και αν σήμερα υποκύψουμε στον εκβιασμό, αυτό ανοίγει διάπλατα το δρόμο για την επανάληψή του εναντίον και άλλων. Κυρία Πρόεδρε, αυτό να έρθουμε σε λίγο και σε λίγο πιο πρακτικά ζητήματα. Είναι θεωρητικά αυτά που λέω. Όχι, καθόλου. Είναι πολιτικά. Δεν είναι αυτό.